με διάφορα μέσα αποτρεπτικά. Έτσι λέγαμε την περασμένη φορά. Και ότι το μάθημα είναι μια επίδραση κακών ίσως πραγμάτων, πνευμάτων. Κάπως έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν να καθορίζουν. Εμείς όμως λέμε ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ενέργεια του σατανά. Διαμέσου ανθρώπων που έχουν μία κάποια περίεργη ιδιότητα να χρησιμοποιούν τα μάτια τους και να δημιουργούν κακό. Θα δούμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι και γιατί και πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς συμβαίνει αυτό και ότι υπάρχουν διάφορες ερμηνείες ήδη από την αρχαιότητα. Σας είχα αναφέρει αυτές τις ερμηνείες που δίνει και ο Πλούταρχος και ο Ηλιόδωρος και ο Αριστοτέλης, που μένουν στο θέμα ενός, θα λέγαμε, ρευτού, κάτι που έρχεται να αφήσει απάνω στο αντικείμενο το μάτι, κάτι να αφήσει το είδωλό. Και αυτό που σήμερα το λένε ζωικός μαγνητισμός. Βέβαια, είχαμε πει ότι αυτά η Εκκλησία τα απορρίπτει. Δεν δέχεται τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί απλούστατα ούτε από τον άνθρωπο θέλει τίποτα, ούτε στον άλλον άνθρωπο γίνεται καμία σβοστή τέτοιων πραγμάτων. Είναι ενέργεια δαιμονική. Ωστόσο, για να δούμε μέσα στον κύκλο της Βασκανίας τι απόπειρες θεραπείας επικυρώνει. Αυτό προσέξατε το, γιατί πιστεύω ότι ούτε ένα παιδί δεν υπάρχει που να μην έγινε αντικείμενο μια τέτοια θεραπεία. Δηλαδή, θεματιάζω. Και εγώ που σας μιλώ πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, όταν ήμουν μικρό, χωρίς βέβαια και εγώ να γνωρίζω τίποτα, και με ξεμάτιασαν και με ξεμέτρησαν και με ξέρω εγώ και εσάς το ίδιο πιστεύω και λοιπά και λοιπά. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έγινε αντικείμενο μια τέτοια, θα λέγαμε, αντιβασκανική προσπαθία και θεραπεία. Για να δούμε. Είναι γνωστό ότι προκειμένου να θεραπευτεί κανείς από το μάτιασμα, όχι να αποτρέψει το μάτιασμα που λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά να θεραπευτεί από το μάτιασμα, γίνεται ολόκληρη ιεροτελεσία μια μαγική, θα λέγαμε, διαστάσεως που ανακατεύει θρησκευτικά πράγματα με μια ασυναρτησία λόγων, δηλαδή ευχών και κινήσεων. Λέγονται παράξενα πράγματα και γίνονται και διάφορες περίεργες και ακατανόητες κινήσεις. Είναι η γνωστή γοητεία ή γητεία ή γητιά. Είπα τη λέξη πώς ακριβώς ξεκινάει και πώς εξελίσσεται σαν λέξη. Γοητεία, γητεία, γητιά. Και αυτό που λέμε, έλα να σε γητέψω. Να σε γητέψω. Το γη με ήττα. Έλα να σε γητέψω. Δηλαδή να σε κάνω καλά. Να σε θεραπεύσω από αυτή την ενέργεια, από την κακή που έχεις δεχθεί. Εκείνοι που κάνουν τη δουλειά αυτή λέγονται γόητες ή γητευτές. Έτσι, ο γητευτής, ο γόης του γόητος, αυτός που γοητεύει, ή ακόμη αν θέλετε εξορκιστής, εκείνος που εξορκίζει. Οι γητιές, προκειμένου να γίνει θεραπεία από το μάτιασμα, γίνονται με σταυρώματα, με ξεμετρήματα που πολλές φορές, όπως σας είπα, συνοδεύονται με λόγια ή ασυνάρτητα ή ακατανόητα, ωστόσο παράλογα, που δεν βρίσκεις άκρια σε εκείνα τα οποία λέγονται. Υπάρχουν δε σε αυτές τις ευχές, τα λόγια και τις κινήσεις τόσες εκδοχές όσοι εκείνοι που ξεματιάζουν. Αν είναι χίλια αυτοί που ξεματιάζουν, υπάρχουν χίλιες θεραπευτικές εκδοχές και παραλλαγές. Γιατί ο καθένας αφαιρεί προσθέτει τι γίνεται εκεί.
Το σημαντικό είναι ότι άμα τους ρωτήσεις τι λέτε όταν εξορκίζετε, δεν σου λένε. Μάλιστα, με εξομολόγηση, όταν ερωτώ αν ξεματιάζουν και μου λέγουν το ναι, λέω τι λέτε, καμώνονται ότι δεν θυμώνται τι λένε. Τώρα λέει, δεν μπορώ να θυμηθώ τι λέω. Επίτηδε, διότι υπάρχει η αντίληψη ότι άμα λέμε εκείνο το οποίο κάνουμε στο ξεμάτιασμα, μετά κατόπιν αυτό δεν πιάνει εύκολα. Υπάρχει δε η εντύπωση, η αντίληψη, ότι αν θα ήθελε να το πει, ο άνδρας δεν μπορεί να το πει σε άνδρα, ούτε η γυναίκα σε γυναίκα. Ακούστε το, κάτι παραλογισμή. Αλλά πρέπει να το πει η γυναίκα σε έναν άνδρα, τι λέει, και ο άνδρας μετά θα το πει σε μία γυναίκα. Δηλαδή είναι μεσολαβή αυτό το αρσενικό θηλυκό. Θα μου πείτε, υπάρχει κανένας λόγος? Τίποτα. Γι' αυτό σας εξηγώ ότι όλα αυτά έχουν τον παραλογισμό. Μετά υπάρχουν τα ξεμετρήματα, τα τριψήματα, τα παράξενα πράγματα. Πολλές φορές λέμε ότι ο ήλιος σε χτύπησε, έπασε θηλίαση, έλα να σε ξεμετρήσω. Παίρνουν ένα σπάγκο, παίρνουν μια ζώνη και αρχίζουν να μετράνε από εδώ εκεί, ξαναμετράνε, στο τέλος λείπει ένα κομμάτι. Και άμα λείπει ένα κομμάτι, λένε ότι ήταν μάτιασμα και τώρα θεραπεύτηκε. Πώς θα μετρούν αυτά στις μέσες και τα λοιπά, μετρούν όπου είναι κανείς κρεατοκομμένος, έτσι το λέει ο λαός. Δηλαδή κάπου πονάει, κρεατοκομμένος. Κάνουν εκεί κάποια μετρήματα και στο τέλος ισχυρίζεται ότι θεραπεύουν όλη αυτή την ιστορία. Ή σας είπα διάφορα τριψήματα, εγώ θυμάμαι μία συνταγή, μικρός ήμουνα. Τι να πει κανένα. Μία κουνέλα λέγει, αν υποτεθεί ότι εδώ πονάει ο λαιμός. Μία κουνέλα είχε 9 κουνελάκια. Όση ώρα λες αυτό, και θα σας πω τι λέει παρακάτω, με λίγο λάδι τρίβεις εδώ πέρα που πονάει ο λαιμός, εξωτερικά εννοείται. Μία κουνέλα είχε 9 κουνελάκια. Τη ψώθησε το ένα και μείνανε 8. Τη ψώθησε το άλλο, μείνανε 7. Τη ψώθησε το άλλο, έμειναν 6. Τη ψώθησαν το ένα, έμειναν 2. Τη ψώθησε το ένα, έμεινε 1. Τη ψώθησε το ένα, έμεινε κανένα. Τέλειωσε η ευχή αυτή, που σημαίνει ότι ο πόνος αυτός λίγο-λίγο πρέπει να φύγει. Δηλαδή ασκείται μία ενέργεια τώρα, θα λέγαμε αντιδραστική σε εκείνη την κακή ενέργεια που ήρθε και έπιασε τον άνθρωπο, για να διώξουμε μακριά αυτό το κακό που τον έπιασε. Έτσι, για ένα δείγμα θα ήθελα να σας πω, αφού βεβαίως αναφέρεται σε αυτές τις περιπτώσεις πάρα πολύ συχνά το όνομα του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, τι λέγουν σε ένα τόπο, στην Κρήτη. Απλώς αυτό διάλεξα να σας πω. Αν μάλιστα πάρετε ένα βιβλίο λαογραφία, είναι μάλιστα αυτές οι λαογραφίες πολύτομοι, θα δείτε, θα βρείτε εκεί μέσα πάρα πολύ υλικό από τέτοια πράγματα. Ακούστε λοιπόν μια τέτοια ευχή, η οποία σας είπα λέγεται στην Κρήτη και δεν είναι παρά ένα ξεμάτιασμα. Από τα όρη έρχομαι, τα όρη κατεβαίνω. Στη στράτα να παντύχνει ο φθαρμός, ο καταραμός, ο καταποντισμός, τη κακή ώρα στο γέννημα. Τι κακή ώρα. Δηλαδή να σας το εξηγήσω, γιατί ίσως δεν τα βγάλετε κιόλα. Από τα βουνά έρχομαι, από τα βουνά κατεβαίνω. Εκεί που περπατούσα, μα παντύχνει, με συναντάει δηλαδή, ο φθαρμός. Είναι το κακό το μάτι που φύρει και το λέει ο φθαρμός. Ο καταραμός, δηλαδή το καταραμένο μάτι που καταστρέφει. Ο καταποντισμός, το καταραμένο μάτι που καταποντίζει. Της κακής ώρας γέννημα το μάτι. Το προσωποποιεί, αντιλαμβάνεστε, οπότε το παρουσιάζει έτσι. Πού πάει θαρμέ, καταραμέ, καταποντισμέ, κακή ώρα γέννημα? Αρχίζει ο διάλογος τώρα, εκείνου που ξορκίζει,
των παθώντα, ο διάλογος αρχίζει με το, με το προσωποποιημένο κακό μάτι και του λέει: πού πηγαίνεις φθαρμέ, δηλαδή εφθαρμένε, εσύ ο οποίος δημιουργείς τη φθορά, πού πηγαίνεις εσύ καταραμένε, καταραμέ, εντάξει πως το λέει, εσύ που δημιουργείς το καταποντισμό, είσαι της κακιάς ώρα στο γέννημα. Απαντάει τώρα το κακό το μάτι: πάω δέντρα να ξεριζώσω, βούδια να ξεσευλώσω, οζά να ξελερώσω, τη μάνα στο μοναχογιό πάω να θανατώσω. Δηλαδή πάω να κάνω κακά, κακό πράγμα σε εκείνα, σε εκείνα, στα βόδια, στα ζώα, στα φυτά, στα δέντρα, και πηγαίνω στις, στο γιο της, στο μοναχογιό εκείνη της μάνας, να του κάνω κακό, τόσο κακό που να τον θανατώσω. Απαντάει το προσωποποιημένο κακομάτι. Απαντάει τώρα και ο εξορκιστής: γάιδαρε, όχι, συγγνώμη, γάιρε, δεν γάιδαρε, θαρμέ, καταραμέ, καταποντισμέ, κακής ώρας γέννημα, πάμε κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι, και πια να είναι αρκούδα και κατσόχυρος να κάνει στυρί και απανοτσύρι, και όποιος φάει να χορτάσει, και όποιος δει να σαμάξει, και από το δούλο του Θεού τάδε να λείπει. Δηλαδή, α, φύγελε, λέει, στη θάλασσα κάτω στην παραλία, φύγελε από το παιδί αυτό που ονοματίζει, και εκεί να κάνει στυρί, και όποιος φάει, λέει, να θαυμάσει, και όποιος δει, ξέρω εγώ, να, όποιος φάει να φορτάσει και να θαυμάσει, φύγει όμως από το παιδί. Μια ευχή η οποία λέγεται εναντίον του ματιασμέ, του ματιάσμα. Βγάλετε τώρα άδεια και σκεφτείτε. Αλλά προχειρότατο μέσο, παιδιά, θεραπευτικό, πασίγνωστο σε όλους, είναι το γνωστό νερό με λάδι. Εδώ θα πιστεύω δεν θα υπάρχει παιδί που να μην έγινε αντικείμενο ξεματιάσματος με αυτόν τον τρόπον, με νερό με λάδι. Για να δούμε μια συνταγή η οποία λέγεται λαογραφικά πάντοτε, τα έχω πάρα πολύ βιβλία, τα ξέρω κι εγώ, λίγο πολύ τα ξέρω. Αλλά για κάτι το πιο επιστημότερο, από ένα λαογραφικό πάλι βιβλίο, αντιγράφω μια λαογραφική πληροφορία από τη Θεότητα. Ακούστε λοιπόν τι λέει: βάνεις νερό σε ένα πιάτο και κάνεις με το χέρι τρεις φορές το σημείο του σταυρού πάνω στο πιάτο λέγοντας: Χριστός, Παναγία, Αηγιάννη, και ο τάδε, το όνομα του εξορκιζομένου, ας πούμε το λένε Κώστα και Ισποσανίδος. Ύστερα, λέει η συνταγή, βουτάς το δάχτυλο στο λάδι από το καντήλι της Παναγίας και χύνεις μια σταλαγματιά μέσα στον πάτο του πιάτου. Κι άμα το παιδί είναι ματιασμένο, η σταλαγματιά το λάδι που έπεσε μέσα στον πάτο χάνεται. Αλλιώς τέτοι από πάνω. Έτσι καταλαβαίνουν αν είναι ο άνθρωπος ή το παιδί, ο λόγος περί του παιδιού, αν είναι ματιασμένο ή δεν είναι ματιασμένο. Την ίδια μέθοδο την κάνουν ή με κάρβουνα ή με αλάτι. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι κοινότατο, ιδίως με το λάδι. Είναι κοινότατο. Παιδιά, προσέξτε, αν το κάνει η μητέρα σας ή η γιαγιά σας ή κάποια συγγενή σας, θεία σας κτλ, να πείτε, να μην το ξανακάνει, θα χάσει την ψυχή της. Και ουδέποτε να δεχτείτε τέτοια περίπτωση, να σας κάνουν δηλαδή ένα ξεμέτρημα ή ένα ξεμάτιασμα με τον τρόπο, με τους τρόπους μάλλον που τώρα λέμε. Δηλαδή περί τίνος πρόκειται, ιδίως τελευταία συνταγή με το λάδι. Είναι μια κακέκτυπη, θα λέγαμε, μίμηση του μυστηρίου του ευκελαίου, που δεν πρέπει φυσικά ποτέ να μετέλθουμε τέτοιες περιπτώσεις. Στην απορία σας, πώς παρατάστα ο ματιασμένος γίνεται καλά, μάλιστα αμέσως καλά. Θα λέγαμε
θεαματικός αμέσως καλά. Τα απαντούσαμε ότι ο διάβολος που κάνει το κακό έρχεται ο ίδιος να θεραπεύσει, αφού χρησιμοποιεί με τρόπους που δεν είναι σωστοί. Είναι μαγικοί τρόποι αυτοί. Έρχεται ο ίδιος να θεραπεύσει μόνο και μόνο για να δημιουργεί ένα κύκλο εργασίας, λατρείας του δικού του ονόματος. Είναι κατά την παροιμία να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω μέλη. Εγώ θα σε κάψω, εγώ θα σε λείψω μέλη. Δηλαδή εγώ θα σε κάνω καλά. Έτσι ο διάβολος δημιουργεί το κακό να καταφύγει σε αυτόν να σε κάνει καλά και να δημιουργεί ένα γύρο εργασιών γύρω από το όνομά του. Επειδή είναι υπερήφανος, βλέπετε η υπερηφάνεια τι δημιουργεί. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα, παιδιά. Μάλιστα οι δαίμονες κάνουν και κάτι, πολλά τεκνάσματα. Οι πατέρες μας λένε ότι κάνουν και το εξής. Είναι μια μέθοδο στην οποία χρησιμοποιεί και ο εχθρός σε περίπτωση στρατοπέδου. Εάν να πάρω το παράδειγμα στο στρατόπεδο, φυλάει ένα φτωχό στην πύλη του στρατοπέδου. Πάνε μερικοί που θέλουν να κάνουν κακό, θέλουν να μπουν μέσα στη μονάδα, στο στρατόπεδο, να κάνουν ένα σαμποτάζ. Και βάζουν μια φωτιά σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 50 μέτρα. Για να φύγει ο σκοπός να πάει να δει τη φωτιά και να μπουν αυτοί μέσα από την πύλη και να κάνουν τη δολιοφθορά. Ή μαλώνουν δύο σε μια απόσταση από την πύλη. Να πάει ο σκοπός να τους χωρίσει και να βρει τρίτος τώρα την ευκαιρία να μπει μέσα να κάνει τη δολιοφθορά. Αυτή τη μέθοδο την μετέρχεται ο διάβολος, ή καλύτερα επειδή την μετέρχεται ο διάβολος, γι' αυτό ενέπνευσε τους ανθρώπους να κάνουν αυτές τις μεθόδους. Τι κάνει ο διάβολος? Έρχεται κάποιος δαίμον και του κάνει κακό. Μετά έρχεται άλλος δαίμον και σε θεραπεύει. Είναι αυτό το ίδιο πράγμα. Ή έρχεται παιδιά, έρχονται δαίμονες και σε πειράζουν. Και έρχονται κάποιοι άλλοι δαίμονες που εμφανίζονται πολλές φορές, μάλιστα και με όραμα μπορεί να σου, να σου πούν τι έπαθες, τι έχεις. Να με πειράζουν οι δαίμονες, θα σε κάνουμε καλά. Ότι δήθεν, δήθεν είναι ο Άγιος Δημήτριος, είναι ο Άγιος Γεώργιος και κάνουν καλά τον άνθρωπο, ενώ δεν είναι. Ή τον ας πούμε, τον απαλλάσσουν από τον πειρασμό, δήθεν. Και να δημιουργείται αυτός ο κύκλος εργασίας του σατανά. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν αγνοούμε τα νοήματα του πονηρού. Γιατί δεν αγνοούμε τα νοήματα, δηλαδή το πώς σκέπτεται ο διάβολος? Διότι εμείς, λέγει οι χριστιανοί, έχουμε νουν Χριστού. Και άμα κανείς έχει νουν Χριστού, αναφυσβητήτως, μπορεί να διακρίνει και έχει λίγο ταπείνωση, μπορεί να διακρίνει πώς κινείται ο διάβολος. Η Εκκλησία μας, παιδιά, έχει σχετική ευχή, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε, εννοείται δηλαδή με ιερέα. Αν δεν έχουμε όμως ιερέα, είναι μακριά, δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί πράγματι έχει ευχή, μέσα στο ευχολόγιο. Αλλιώτικα, θα σταυρώσουμε τον παθόντα, εκείνον που έχει κάτι, θα πούμε το Πάτερ ημών, αν θέλετε κατά τη διάρκεια που απαγγέλλουμε το Πάτερ ημών, σταυρώνουμε τον άνθρωπο, κανονικά είναι, τον σταυρώνουμε, δεν βάζουμε νερά μελάδια, τίποτα από όλα αυτά. Δεν λέμε άλλα πράγματα, παρά μόνο το Πάτερ ημών, ή όπως τελευταία διάβαζα με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αθανασίου, λέγει κάτι πολύ ωραίο σε εκείνη την επιστολή του σε κάποιον Μαρκελίνο. Είχα σχετική ομιλία το πρωί και τελειώνει την επιστολή του αυτή ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ότι αν λέμε το ψαλτήρι σε ανθρώπους που κακουχούνται από την ενέργεια του σατανά, φυγαδεύονται οι δαίμονες. Να διαβάσουμε δηλαδή έναν, δύο ή τρεις, πέντε, όσους μπορούμε, ψαλμούς στον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει. Μόνον αυτό.
μπορούμε αν θέλετε ακόμη να βάλουμε λίγο λάδι από το κανδύλι της Παναγίας του Χριστού ενός Αγίου. Αλλά όχι παιδιά άλλα πράγματα. Όχι άλλα πράγματα. Ούτε θα λέμε κύριε στις περίεργες ευχές, γι' αυτό σας τις διάβασα, σας τις είπα, για να ξέρετε τι πάνω κάτω λέγεται. Έξω από μία ευχή της Εκκλησίας μας δεν θα πούμε τίποτε άλλο, όπως είδατε σας είπα το Πάτερ Ημών ή από το Ψαλτήρι θα διαβάσουμε κάτι. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα της ευχής του εξορκισμού που λέει η Εκκλησία αλλά με ιερέα. Το ξαναλέγω αυτό. Δεν επιτρέπεται ο λαϊκός να πει μία ευχή. Πρέπει να είναι ο ιερέας και να φοράει η επιτραχύλιον. Είναι χαρακτηριστικό το εξής. Για να δείτε που πολλοί λένε «Μα η Εκκλησία δεν δέχεται το μάτιασμα». Ναι, δεν δέχεται όμως τον τρόπο του ξεματιάσματος. Δέχεται το μάτιασμα ως ενέργεια του σατανά, ως ενέργεια δαιμονική. Ακούστε λοιπόν. Λέει μέσα ένα σημείο, κεντρικό σημείο της ευχής κατά της Βασκανίας. «Απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργεια». Και οφθαλμών βασκανίων των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων. Προσέξτε, ανθρώπων. Γιατί, σας είπα, θα το πω λίγο πιο κάτω, αυτό είναι το σημείο. Οι δαίμονες χρησιμοποιούν τα μάτια των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων. Ιδιαίτερα των φθονούντων. Εκείνοι οι οποίοι φθονούν, για τον οποίο φθόνουν λίγο πιο κάτω, κάτι θα μας πει ο Μέγας Βασίλειος. Και υπό ωραιότητα ή ανδρεία ή ευτυχία ή ζήλου και φθόνου ή βασκανία συνέβη. Βλέπετε ότι όταν έχει κανείς ευτυχία, ομορφιά, γίνεται θύμα πολλές φορές μια τέτοια ενεργείας δαιμονικής διαμέσου των ματιών πονηρών ανθρώπων. Κυρίως, ξαναλέγω, ανθρώπων που φθονούν. Ο εξηγωστός πρώτος κανόν της πενθέκτης συνόδου αναφέρεται σε αυτούς τους γόητας, τους οποίους και τους καταδικάζει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, παιδιά, λέγει πάνω σε αυτό το εξής. Τι αντισύπη τα περίεπτα και τους κόδωνα, τους ισχυρός εξυρθυμένους και των κόκκινων στήμωνα και άλλα τα πολύ ανίας γέμοντα. Τι να πει, λέει κανείς, με εκείνα τα φυλακτά, με εκείνα τα κουδουνάκια. Έβαζαν και κουδουνάκια, τώρα δεν χρησιμοποιούν τα κουδουνάκια, για να διώχνουν τα πονηρά πνεύματα. Με τα κουδουνάκια θα φύγουν τα πονηρά πνεύματα. Ή εκείνα που λέει τους ισχυρός εξυρθυμένους κόδωνας, ή εκείνο το στριμμένο κόκκινο, η στριμμένη κόκκινη κλωστή. Σας την είχα πει που τη βάζουμε το μάρτυρο, να μην μας πιάσει κάτι κακό. Και το πρώτο κακό είναι να μην μας μαυρίσει ο ήλιος. Όλα λέει αυτά είναι γεμάτα από ανία, δηλαδή από βλακεία. Δέον μηδέν έτερον το παιδί περιτιθένε αλήθειν από του σταυρού φυλακή. Δεν πρέπει απάνω στο παιδί να βάζουμε τίποτε έξω από τον Τίμιο Σταυρό. Διότι ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί αληθινό φυλακτήριο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας λέγει «Βασκανία εν ημί μη κατοικείτο». Σε εσάς να μην υπάρχει η βασκανία. Κι αν, παιδιά, όπως σας είπα, η βάση της βασκανίας είναι ο διάβολος, τότε και ο φθόνος, γιατί ο διάβολος φωνεί, τότε εμείς αν πρέπει να μην ματιάζουμε, γιατί μπορεί εμείς να γίνουμε άνθρωποι που να ματιάζουμε τους άλλους, πρέπει να αποφεύγουμε πάση θυσία των φθόνων. Ενθυμηθείτε ότι για το φθόνο του διαβόλου ο Ιώβ έπαθε όλες εκείνες τις συμφορές. Ακόμη και η σταύρωση του Χριστού έγινε φθόνο διαβόλου. Το λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε εμείς αυλαβείς
και όχι μόνο αυλαβείς αλλά και ευεργετική στους άλλους ανθρώπους. Σας είπα, δεν πρέπει να ζούμε τον φθόνο. Εκείνος που αγαπά δεν φθονεί. Τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος πάνω σε αυτό? Κάτι θαυμάσιο. Λέγει, φύγομεν κακών αφόρητων. Να φύγομαι μακριά από αυτό το αφόρητον κακόν που λέγεται φθόνο. Όφεως εστί δίδαγμα. Τι είναι, λέγει, ο φθόνος? Ο φθόνος είναι διδασκαλία του διαβόλου, του όφεως, του διαβόλου. Δαιμόνων έβριμα. Είναι έβριμα των δαιμόνων το να φθονεί κανείς. Εχθρού επισπορά. Δηλαδή, όχι σπορά, επίσπορα, που δείχνει ότι η ψυχή έχει σπαρεί από τον Λόγο του Θεού και έρχεται ο διάβολος να ξανασπείρει επάνω στο χωράφι της ψυχής το κακό του το σπέρμα, που είναι ο φθόνος. Σας θυμίζω εκείνη την ωραία παραβολή των ζυζανίων που κάποιος αφεντικό λέγει έδωσε στους εργάτες του να σπείρουν ένα χωράφι. Όταν άρχισε να φυτρώνει το χωράφι, είδαν οι εργάτες ότι εφύτρωσαν και ζυζάνια. Κύριε, λέει, καλό σπόρο δεν μας έδωσε. Πώς φύτρωσαν ζυζάνια? Και απαντάει ο Κύριος, το αφεντικό, εγώ καλό σπόρο σας έδωσα. Αλλά όταν σπήρατε και φύγατε, τη νύχτα, κακός άνθρωπος, επήγε και έσπηρε το σπόρο των ζυζανίων. Λέγουν οι μαθητές, οι εργάτες, να πάμε να τον βγάλουμε, να βγάλουμε τα ζυζάνια. Όχι, όχι, λέγει, αφήστε να μεγαλώνουν μαζί. Είναι η παραβολή αυτή πολύ θαυμαστή, που δείχνει ότι ο Θεός σπέρνει τον καλό το σπόρο μέσα στον άνθρωπο, έρχεται ο διάβολος, αυτός είναι ο κακός άνθρωπος, ο διάβολος, και σπήρει το δικό του το σπόρο. Και εδώ είναι όχι μόνον αυτά που λέμε τώρα ως βασκανία, είναι και η αίρεση, είναι και όλα τα φοβερά εκείνα που ανακατεύουν τους ανθρώπους κοινωνικά. Και λέει ο Χριστός, ο Κύριος, αυτός είναι ο Κύριος του αγρού, αγρός είναι ο κόσμος που έκανε σφαρή ο Λόγος του Θεού, στην απέτηση των εργατών να ξεριζωθούν τα ζυζάνια, όχι. Γιατί πολλές φορές, παιδιά, τα μεν ζυζάνια μεταβάλλονται κάποτε σε καλό φυτάρι, άνθρωποι κακοί κάποτε μετανοούν, αλλά και το σπουδαίο ότι υπάρχει υλικό για να πολεμήσονται στην παρούσα ζωή, ώστε με το υλικό το κακό να αγωνιστούμε και να φανούμε ήρωες στον στίβο της πνευματικής ζωής. Συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Τι δεν λέγει ο φθόνος? Αραβών κολάσεως. Πραγματικά εκείνος ο οποίος ζει, παιδιά, ζει των φθόνων, είναι σαν να είναι στον προθάλαμο της κολάσεως. Είναι φοβερή η ψυχολογία του φθονερού ανθρώπου. Δεν μένει ευχαριστημένος με τίποτα ο φθονερός άνθρωπος. Τι είναι ο φθόνος? Εμπόδιον ευθεβίας. Δεν μπορείς να γίνεις ευθεβής άνθρωπος. Τι είναι ο φθόνος? Οδός επιγένα. Είναι ο δρόμος που σε οδηγεί στην κόλαση. Θέλει τη βασιλεία. Σου στερεί τη βασιλεία του Θεού. Είναι φθορά τη ζωή. Σου καταστρέφει, επιτρέψτε μου να σας πω, και αυτή τη βιολογική ζωή. Το λέει παρακάτω ο Μέγας Βασίλειος. Λίμνη της φύσεως. Σου καταστρέφει αυτή τη βιολογική ζωή.